Καλημέρα Άκη, καλημέρα Ντόρα. Ήταν λίγα λεπτά πριν από τις 3. Ένα αυτοκίνητο τύπου σεντάν φτάνει επί τη συμβολή των οδών Ασκληπίου και Παλαμιδίου. Παρκάρουν το αυτοκίνητο επί της οδού Παλαμιδίου. Βγαίνουν 5 άτομα έξω. Φτάνουν μπροστά από την τζαμαρία του διαγνωστικού κέντρου. Ξεκινάνε να χτυπάνε την τζαμαρία με βαριοπούλα. Τη χτύπησαν 2 φορές. Αφού δεν κατάφεραν, το βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Κώστα Παπαδάτου, τι ζημιά έχουν προκαλέσει. Αφού δεν κατάφεραν να σπάσουν την τζαμαρία και να μπουν με αυτόν τον τρόπο μέσα, παίρνουν το αυτοκίνητο από την Παλαμιδίου, το φέρνουν ακριβώς μπροστά εδώ στην Ασκληπίου και κάνουν προσπάθεια 2 φορές πάλι με το αυτοκίνητο και σπάνε την τζαμαρία. Το ένα άτομο βγαίνει έξω και με τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου, εδώ αν βλέπετε, υπάρχει ένα κενό. Λοιπόν, τραβάνε με τη βαριοπούλα την τζαμαρία, ο ένας μπαίνει μέσα και παίρνει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο. Πάμε σιγά σιγά μέσα στο διαγνωστικό, να σας δείξουμε και από μέσα πώς είναι η κατάσταση. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Λοιπόν, μπαίνει το άτομο το ένα μέσα. Ναι. Παίρνει τα χρήματα. Άνοιξε το διαγνωστικό τώρα. Άνοιξε και εργάζονται οι άνθρωποι. Βέβαια, τι να κάνουμε. Δεν είναι τόση την ώρα, ναι. Πάντως, εγώ 3 τα ξημερώματα. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, δεν παίρνω αυτοκίνητο να μπουκάρω σε καταστήματα. Εδώ κοιτάτε τώρα. Εδώ κοιτάτε τι ζημιά έχουν κάνει. Και πρέπει να σας πω το εξής. Παρότι υπήρχε κράσπεδο μπροστά από ναι, τη τζαμαρία, ναι, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Προσπάθησαν 2 φορές, κατάφεραν, μπήκαν μέσα, έκλειψαν τα χρήματα ναι, και μέσα σε λίγα λεπτά, μόλις 2,5 λεπτά κράτησε όλη η επιχείρηση τώρα και Άκη, μέσα σε 2,5 λεπτά έφυγαν και μάλιστα έφυγαν ανάποδα στην Παλαμιδίου. Πήραν το αυτοκίνητο από την Ασκληπίου και έφυγαν ανάποδα από την Παλαμιδίου. Και ξέρετε γιατί το έκαναν αυτό? Διότι εάν προχωρούσαν όλοι ευθεία στην Παλαμιδίου, ναι, υπήρχε αστυνομία. Εντάξει, και ήξεραν και πώς να διαφύγουν, λοιπόν. Γνώριζαν και πώς θα διαφύγουν. Οι περισσότεροι. Έτσι ακριβώς. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κυρίους, πριν κάνουν τη δουλειά τους, έχουν κάνει 3, 4 και 5 φορές αυτοψία της περιοχής. Νόμιζα θα έλεγες κάτι αντίστοιχο, γιατί τον τελευταίο καιρό συνεχώς βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα γιοταχή ως πολιορκητικό κρυό και εισβάλλουν μέσα σε καταστήματα. Λοιπόν, είναι η νέα μέθοδος. Που έλεγε κορυφαίος ασφάλειας ελευθερία ότι στα σπίτια που μπουκάρουν. Είναι για το έκτο περιστατικό, Ντοράκιάκη. Ναι, ναι, είναι που το έκτο περιστατικό. Μέσα σε μία εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ναι, ελευθερία. Και να σα πω, υπάρχει, ναι, να προσθέσω κάτι τελευταίο, ναι, 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 ότι η συγκεκριμένη ομάδα που διέπραξε τη συγκεκριμένη ληστεία σήμερα τα ξημερώματα εικάζεται από τους αστυνομικούς ότι μπορεί να είναι εκείνη που εισέβαλε πάλι σε κατάστημα το Σάββατο στην περιοχή του Ρέντι. Ωστόσο, γίνεται έρευνα, προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι δράστες, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ποσό έχει αφαιρεθεί από την επιχείρηση εδώ στην οδό Ασκληπίου. Σε ευχαριστούμε πολύ.